Να ξεκινήσουμε παρακαλώ από εσάς, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Πόσες μέρες είναι τα capital controls ισχύουν? 3 εβδομάδες. Ωραία. Σε τι φάση, αυτό τι σημαίνει για τις ελληνικές επιχειρήσεις? 3 εβδομάδες οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν 90% μέχρι και 90% μείωση κατανάλωσης, δεν μπορούσαν να πάρουν χρήματα και πρέπει να σας πω το πρώτο θέμα που δημιουργείται αύριο με τον άνοιγμα των τραπεζών και που δεν συζητήθηκε με την κυρία Κατσέλη είναι τι θα γίνει με τις χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες επιταγών οι οποίες λήγαν αυτό το διάστημα. Καμία επιχείρηση δεν μπορούσε να μαζέψει χρήματα και νομίζω ότι το πρώτο ζήτημα που θα πρέπει να μπει είναι η κυβέρνηση να δώσει μια παράταση τουλάχιστον ένα μήνα ώστε να μπορέσουν να αποπληρωθούν οι επιταγές. Εάν, κυρία Βίδου, αύριο βγουν οι επιταγές και όπως προβλέπει ο νόμος, οι επιταγές αυτές σφραγιστούν, το μόνο αποτέλεσμα θα είναι να κλείσουν χιλιάδες επιχειρήσεις, να μπουν στον τηρεσία, να μην μπορούν να λειτουργήσουν και το αποτέλεσμα θα είναι μηδέν. Να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές ότι στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν υπάρχει καμία διευκρίνηση και για τις επιταγές, για τις επιταγές που μέσω αυτών στην ουσία κινούνται περισσότερες επιχειρήσεις, όπως επίσης δεν υπάρχει διευκρίνηση για τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό. Άλλο σοβαρό θέμα είναι αυτό. Στις επιταγές. Ειδικά για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Είναι 10.000 το προηγούμενο. Το θέμα είναι να κατέβει. Ήταν αυτή η σκέψη. Γι' αυτό το λέω. Αλλά για τις επιταγές. Οι δείκτες ρευστότητας λένε ότι δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Η κατάσταση εννοώ. Ναι, επιτρέψτε μου. Δεν μπορούσες να εισπράξεις επιταγή γιατί δεν μπορείς. Και καλείς αύριο να πληρώσεις μια επιταγή. Αυτή η επιχείρηση που λόγω του Capital Control είχε μείωση που επαναλαμβάνω σε κάποιους τομείς που το ξέρουμε, ρούχα κλπ. Έφτανε 90%. Άρα είναι αδύνατο να την πληρώσει. Εάν δεν το κάνει, ποιο θα είναι το κέρδος της κυβέρνησης? Θα είναι ότι θα σφραγιστούν επιταγές από επιχειρήσεις οι οποίες είναι ήδη λαβωμένες. Δεν έχει κανένα κέρδος. Νομίζω ότι πρέπει να παρέμβει η Τράπεζα της Ελλάδος να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μαζέψουν τα χρήματα να τις πληρώσει. Θα είναι μια καταστροφή χωρίς κανένα κέρδος για κανέναν. Και σε ό,τι αφορά την οικονομία γενικότερα, θα σας έλεγα ότι ακόμη και το ότι οι τράπεζες μεταξύ τους δεν συνεννοούνται, δεν μπορεί να πάρει σε μια τράπεζα λεφτά στην άλλη, θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Δεν θα βοηθήσει δηλαδή τη λειτουργία της αγοράς και στο θέμα των εισαγωγών και εξαγωγών τα προβλήματα θα συνεχιστούν και θα πω κάτι που δεν κινδυνολογώ, θα φανούν πολύ σύντομα ελλείψεις προϊόντων λόγω όλου αυτού του ζητήματος που προκύπτει από αυτή τη λειτουργία της τράπεζας που ναι, μεν θα είναι ανοιχτές, αλλά θα είναι περίπου ανοιχτές για να το καταλάβουν και τηλεθεατές. Κύριε, έλα Νίκο, έλα. Λίγο πριν μπω στο στούντιο, μπορεί να με πυροδοτήσει και το αντικείμενο της συζήτησής σας. Με πήρε ένας πάρα πολύ καλός φίλος από το πρωί. Υπήρχε μια πληροφόρηση που μας την έδωσε ο κύριος Κορκίδης, ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρήσεων. Ο οποίος μετέφερε το εξής, ότι 60.000 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ήδη έχουν μεταφέρει ή έχουν κάνει αίτηση να μεταφέρουν την έδρα τους σε γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία και στην Κύπρο προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Και αυτό μόνο το τελευταίο διάστημα. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Πριν από λίγο λοιπόν μαθαίνω ότι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία τροφίμων, η οποία εφοδιάζει μάλιστα και το ελληνικό δημόσιο και τα νοσοκομεία και τον ελληνικό στρατό, μετέφερε την έδρα του. Ο φίλος μας συνεχίζει να τροφοδοτεί τις εγκαταστάσεις βιομηχανίας, δηλαδή η παραγωγή συνεχίζει να γίνεται στην Ελλάδα, όμως πλέον το τιμολόγιο το οποίο κόβει το στέλνει στη Σόφια. Μάλιστα. Ένα φίλο, κύριε Βίδου, αν μπορώ. Παρακαλώ. Και ολοκληρώνω. Είναι πολύ καλύτερος ο κ. Σταμόπουλος. Να σου πω το εξής για αυτό που συμβαίνει με τη φορολογία. Αυτό που ανέφερε τώρα ο Νίκος έχει σχέση με τη φορολογία και το τι συνέβη. Και βεβαίως οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να πάνε κυρίως στη Βουλγαρία, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας κλπ. Εφόσον δημιουργήσει ένα τέτοιο καθεστώς φορολογίας, που είναι πάρα πολύ ψηλό, συνδυαζόμενο με το ΦΠΑ, κάποιοι για να επιβιώσουν κάνουν αυτό. Πρέπει να σας πω και το χειρότερο ακόμη. Ότι με όλα αυτά τα μέτρα που μπήκαν τώρα στις επιχειρήσεις, είναι δεδομένο για μένα ότι θα φουντώσει παραοικονομία και σας λέω μόνο έναν τομέα. Στον τομέα των φροντιστηρίων μπήκε από 0,23% ΦΠΑ. Άρα δεν είναι ευνόητο, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ, ότι πάρα πολλοί θα σκεφτούν να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα. Ναι. Και το κυριότερο. Και σε αυτό νομίζω ότι ο Δημήτρης μπορεί να τα πει καλύτερα. Εφόσον ακόμη και αν ήθελα να υποστώ το φόρο, να πληρώσω το ΦΠΑ, δεν εκπίπτει από τα έξοδά μου. Άρα λοιπόν εδώ δεν υπάρχει στρατηγική. Και είναι δεν υπάρχει κίνητρο για να είσαι συνεπής. Θα φουντώσει παραοικονομία. Κύριε Χατζηδοσίου, με το ΦΠΑ, τις ανατιμήσεις, ποιος πλήττεται περισσότερο, ποιος θα μπορέσει να κρατήσει και να κρατηθεί? Παρότι εκπροσωπώ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα έλεγα ότι αυτός που πληρώνει κυρίως το μάρμαρο στο ΦΠΑ είναι ο καταναλωτής. Πρέπει να πούμε ότι εδώ δεν θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Νίκο ότι αυτό είναι το ποσό στο καλάθι, αλλά μεσοσταθμικά θα μπορούσε να πούμε ότι μια οικογένεια από το σύνολο όλων του ΦΠΑ μπορεί να φτάνει στην αύξηση του και το 30% των προηγούμενων εξόδων. Παραπάνω το βάζετε. Παραπάνω. Δηλαδή παίζει ρόλο αν έχει παιδιά, θα έχει κάνει φροντιστήρια, αν ποια είναι η δουλειά του. Βάζετε τις υπηρεσίες μέσα. Άρα σε μια εποχή τόσο μεγάλης κρίσης
θα έλεγα ότι για κάποια νοικοκυρία αυτό είναι δυσβάσταχτο. Και δεν είναι μόνο στο καλάθι, γιατί ένας άνθρωπος δεν ζει μόνο τρώγοντας, έχει άλλα πράγματα. Η ουσία είναι ότι με το ΦΠΑ και με τον τρόπο που μπαίνει, το μεγάλο ζήτημα που θα γίνει, κυρία Βίδου, είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Φοβάμαι ότι εκτός από τα αναγκαία, δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει από το ΦΠΑ στα τρόφιμα, σε όλα τα υπόλοιπα θα έχουμε μια αύξηση της παραοικονομίας, που μου αρέσει γιατί ο νέος υπουργός είπε ότι αυτό θέλει να χτυπήσει, γιατί ουσιαστικά, και ξαναλέω για πρώτη φορά, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ. Ο άλλος για να επιβιώσει, είτε από την πλευρά της επιχείρησης είτε του καταναλωτή, θα ψάξει να βρει τον ευκολότερο τρόπο για να γλιτώσει κάποια χρήματα. Ήδη, όπως ξέρουμε όλοι, και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω εκπροσωπώντας και το επιμελητήριο, γίνονται συναλλαγές όπου είναι άλλη τιμή με ΦΠΑ, με τιμολόγιο και χωρίς τιμολόγιο. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό είναι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρχε ούτε καν η σκέψη αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αφού θες να περάσεις έστω αυτά τα μέτρα που είναι δυσβάσταχτα, δεν πρέπει να αυτά να εκπίπτουν από το εισόδημά μου. Όταν και αυτό δεν το βάζεις για τις κατηγορίες που θα μπορούσαν να το κάνουν. Γιατί ξέρετε, αυτός που έτσι αλλιώς έχει τόσο μικρό εισόδημα, είτε θα εξέπεται είτε δεν εξέπεται, δεν θα το έκανε. Αλλά οι υπόλοιποι δεν έχουν κίνητρο να το κάνουν. Με μια κουβέντα λοιπόν είναι ότι όλο αυτό το κομμάτι, και επιτρέψτε μου να πω κάτι που δεν το σχολιάσαμε, και με ανακοινώσεις του τύπου ότι πάμε για εκλογές τον Οκτώβριο, θα οδηγήσουν την οικονομία σε μια πάρα πολύ μεγάλη κατάρρευση. Δεν βλέπω ευγείωνα τα πράγματα για το επόμενο διάστημα και θέλω να σας θυμίσω μια δήλωση που είχα πει και στο σταθμό σας. Με μνημόνιο βλέπω το 30% των επιχειρήσεων να κλείσει. Και χωρίς μνημόνιο, χωρίς μάλλον συμφωνία με την Ευρώπη εννοούσα, θα έβλεπα το 80%. Όλα αυτά τα μέτρα δεν βοηθάν την ανάπτυξη, γιατί αυτό που ουσιαστικά είναι δεν υπάρχει ελπίδα. Πρέπει στον κόσμο να υπάρχει μια ελπίδα. Ελπίδα, φιλοσοφία σταθερότητας, και είναι και η απάντηση στην κυρία Κατσέλη. Για ποιο λόγο ένα σήμερα να κάνει ένα ευρώ επένδυση? Πρέπει να βρούμε ένα κίνδυνο για να το κάνει. Γιατί να το κάνει? Είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Δεύτερον, και μιλάμε επένδυση εδώ, τις μεγάλες επενδύσεις, να θυμίσω πάλι στην εκπομπή σας ότι το 90-95% των επενδύσεων είναι οι μικροεπενδύσεις. Δεν είναι η Κόσκο που έρχεται στην Ελλάδα, είναι οι μικρές επενδύσεις, θυμίζοντας ότι μία θέση εργασίας, αν έπαιρνε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση, θα είχαμε μείωση ενεργίας κατά 50%. Ναι. Άρα ουσιαστικά, αν δεν υπάρχει σταθερότητα και στην φιλοσοφία, στο περιβάλλον, στις τράπεζες, όλη αυτή η εποχή μέχρι τις εκλογές, που είναι πάρα πολύ κακό σημάδι, και βεβαίως πρέπει να ξαναπώ ότι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι πολιτικοί ότι δεν θα γίνουν εκλογές. Όλοι οι πολιτικοί πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό θα οδηγήσει όχι μόνο σε καταστροφικά αποτελέσματα την οικονομία, αλλά κυρίως το κομμάτι που, όπως είπε ο κ. Γιώκας προηγουμένως, μειώθηκε του ΑΕΠ το προηγούμενο διάστημα, δεν θα συμπληρωθεί. Φέτος θα έχουμε το μικρότερο ΑΕΠ των τελευταίων 30 ετών.